Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκότ Μόρισον και ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζέιν υπέγραψαν σήμερα συμφωνία που προβλέπει την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας ενός δισεκατομμυρίου Αυστραλιανών δολάριων. Η συμφωνία προβλέπει την αγορά από την κορεατική εταιρεία Χάνφα 30 αυτοκινούμενων πυροβόλων, 15 οχημάτων μεταφορά πυρομαχικών και ραντάρ εντοπισμού εχθρικού πυροβολικού, εξήγησε η κυβέρνηση τη Αυστραλία σε δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε. Το βασικό πλέον εκτίμα των αυτοκινούμενων πυροβόλων αυτών είναι ότι μπορούν να ανοίγουν πυρ και να κινούνται με ταχύτητα, αποφεύγοντα τι αντιπιθέσει του εχθρού και η απόκτησή του θα σήμανε την αύξηση τη δύναμη πυρό και τη ασφάλεια του Αυστραλιανού πυροβολικού, σημείωσε Υπουργό Άμυνα Πίτερ Ντάπτον. Η δαπάνη για την απόκτηση των αυτοκινούμενων πυροβόλων αυτών θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο Αυστραλιανά δολάρια, 634 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού που έχει κλείσει ποτέ η Καμπέρα με ασιατική χώρα, σύμφωνα με τον Αυστραλιανό τύπο. Ο κύριο Μουν βρίσκεται στην Αυστραλιανή πρωτεύουσα για τετραήμερη επίσημη, επίσημη επίσκεψη για την 60η επέτειο από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στα δύο κράτη. Η Αυστραλία και η Νότια Κορέα έχουν σκοπό να αναβα την ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση του κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη σύμφωνα με τι κυβερνήσει του. Η Αυστραλία έχει συνάψει τέτοιε ή ισότιμε σχέσει με τον σύνδεσμο κρατών τη Νοτιοανατολική Ασία, την Κίνα, τα νησιά Φίτζη, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, τη Μαλαισία και την Παπούα Νέα Γουινέα. Ο κύριο Ντάτον έκρινε πω η συμφωνία δίνει όθηση στην ισχύ πυρό των ένοπλων δυνάμεων τη χώρα του και στην ασφάλεια στην περιοχή ειρηνικού. Εγγράφεται σε αρκετά προγράμματα που θα εξυγχρονίσουν το στρατό τη Αυστραλία, εξασφαλίζοντα πω θα συνεχίσει να διατηρεί προβάδισμα ω προ τι δυνατότητε του τώρα και στο μέλλον, πρόσθεσε. Ο Μουν Τζέιν είναι ο πρώτο ξένος ηγέτη που επισκέπτεται την Αυστραλία αφού του οι αρχέ τη χώρα χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή τη εξάπλωση τη πανδημία του νέου κορονοϊού και άνοιξαν τα σύνορα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του κυρίου Μόρισον, η συμφωνία θα δημιουργήσει τουλάχιστον 300 θέσει εργασία στην Αυστραλία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.